Θύελλα πολέμου στο Λίβανο αναμένουν πολλές δυτικές πρωτεύουσες με αποτέλεσμα να εκδίδουν ταξιδιωτικές οδηγίες στους πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα, καθώς όλα δείχνουν ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για μεγάλης έκτασης επιχείρηση κατά της Χεσμπολάχ, με αποτέλεσμα να πυροδοτεί αντιδράσεις και ειδικά στην Τουρκία. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε το Τελαβίβ σε περίπτωση που επιτεθεί στο Λίβανο ότι θα πάμε εκεί, όπως πήγαμε στο Καραμπάχ και στη Λιβύη. Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους έχουν προειδοποιήσει το Λίβανο δια της διπλωματικής οδού ότι έρχεται μεγάλη επίθεση από το Ισραήλ. Όλα αυτά μετά την πυραυλική επίθεση από το έδαφος του Λιβάνου που χτύπησε υπαίθριο χώρο στα υψίπεδα του Γκολάν. Η Γαλλία, η Σαουδική Αραβία, η Νορβηγία, το Βέλγιο και η Σουηδία είναι μόνο μερικές από τις χώρες που έχουν δώσει επίγουσες ταξιδιωτικές οδηγίες στους πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως το Λιβανό. Οι δημαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ πέταξαν το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουλίου πάνω από τον Νότιο Λιβανό, με τη ΣΥΠΑ να προειδοποιούν ότι μια μεγάλη έκτασης επιχείρηση από το Ισραήλ ίσως είναι επικείμενη. Την ίδια ώρα, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες διακόπτουν τις πτήσεις τους προς και από τον Λιβανό.